Να καλημερίσω τον Μιχάλη τον Νικήτα από το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας. Μιχάλη, καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα επίσης. Και καλούς αγώνες πάντα, γιατί... Εμείς δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Είστε εσείς εκεί, στο μετερίζι που λέμε. Ναι. Τι γίνεται, πώς τα είδες? Τίτλοι τέλος. Τελειώσαμε. Οι τίτλοι τελειώσανε. Εδώ τελειώνει η ταινία. Εγώ, για καταρχάς να... πήγατε στο 0,77, 0,78, εντάξει, δεν είναι είστε περίπου στα ποσοστά σας. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι αλλού. Το θέμα είναι ότι ο ελληνικός λαός μέσα από αυτές τις εκλογές παροδία με τον καλπονοθευτικό νόμο ήταν σαν να τη γλίτωσε από αεροπορικό δυστύχημα, πέφτει με αλεξίπτετο, τη γλιτώνει από την πτώση, αλλά πέφτει πάνω σε μια λίμνη γεμάτη πεινασμένους κροκόδηλους. Ωραία η περιγραφή. Για πρωινό Δευτέρας μ' αρέσει η περιγραφή σου. Εμένα αυτό. National Geographic. Σε αυτά κάτι ωραία ντοκιμαντέρ που κάνει ο άλλος που λέει ζω στη ζούγκλα χωρίς νερό, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο, ναι. Κάπως έτσι το... Ναι. Εγώ θέλω όμως να μου πεις γιατί δεν πήγαν να ψηφίσουν οι Έλληνες χθες. Δηλαδή 45% είναι τρομακτικό αυτό. Εκεί είναι και το μυστικό. Και επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, διάβαζα έτσι αργά χθες γιατί δεν κοιμήθηκα. Αργά κοιμήθηκα. Διάβαζα και την ιστορία των εκλογών του 46, του 1946, όπου είχαμε το ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή το φαινόμενο της αποχής του 46 είχε φτάσει στο 47%, τώρα στο 45%. Παίρνοντας λοιπόν όμως τους αριθμούς, θα δούμε ότι το 45% περίπου είναι ο μισός πληθυσμός, έτσι, το μισό εκλογικό σώμα. Εκλογικό δηλαδή σώμα, ναι. Περίπου κάπου στα 3,5 με 4 εκατομμύρια. Εγώ πήγα το μεσημεράκι, πηγαίνω πάντα να ψηφίσω γύρω στις 2, 2 και μισή. Τέτοια ώρα περίπου πηγαίνω, χρόνια. Και στο δημοψήφισμα τώρα, το Γενάρη, και στο το Γενάρη στις εκλογές τις πρώτες, τις εθνικές που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, γινόταν το αδιαχώρητο. Δεν μπορούσες να παρκάρεις, δεν μπορούσες αυτό, ναι. Περίμενες λιγάκι, είχε μια βαβούρα. Χθες ήταν χαλαρά παντού. Τίποτα, ναι, δεν είχε. Σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Ναι, πολύ χαλαρά. Δεν φαινόταν η αποχή ότι θα είναι μεγάλη. Αυτό όμως το θέμα της αποχής. Και δεν πήγε ο άνεργος να ψηφίσει, δεν πήγε ο χαμηλόμισθος, δεν πήγε ο χαμηλός συνταξιούχος. Το πρώτο πράγμα που θα ρωτούσα αυτό είναι, δηλαδή έχουμε 20.000 ανέργους μέσα εδώ στο νομό της Καβάλας, 20-22 πόσοι είναι, και βγάζουμε μνημόνιο, κυβέρνηση που θα εφαρμόσει το τρίτο μνημόνιο, ανεξάρτητα ποια είναι αυτή, δεν είναι αριστερή, μνημονιακή είναι όλοι τους, αλλά... Και εσύ πας και κάνεις τα μπανάκια σου στην παραλία ή το φραπεδάκι σου και είσαι άνεργος. Εντάξει, μπράβο μας. Γι' αυτό είπα ότι πέφτουμε. Έχει ευθύνες ο λαός. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, να πω κάτι. Εγώ στην Νεάπολη έβαλα τίτλο την Παρασκευή ότι να μην υπάρξει αποχή, να μην λείψει κανένας. Άσχετα τι θα ψήφιζε ο καθένας. Την αποχή την υπέγραψαν πολύ. Ένας, μάλιστα είχα και πάντα είχα μία απορία. Γιατί δεν συλλαμβάνουν αυτόν τον απαταιώνα του κοινού ποινικού δικαίου με τα έγγραφα που τους έχει στείλει το Υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά. Τα οποία τα έχω στα χέρια μου. Έγγραφα επίσημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, το Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής. Προς το Υπουργείο για ποιον λες? Για τον απαταιώνα της Πάτρας, τον Κοντό, τον Ζουμπά, τον Σόρα. Αυτός τι σου έκανε ο Σόρας τώρα? Μα εδώ πέρα. Τώρα στεναχωρείς και το φίλο μου το Γιάννη. Το Μόμψο στην Καβάλα τώρα. Λοιπόν, όλοι αυτοί ήταν υπέρ της αποχής. Λοιπόν, γι' αυτό. Οι Ελλήνων συνελεύσεις έλεγαν να μην πάτε να ψηφίσετε. Εδώ δεν τους έβλεπα εδώ πέρα που όπου πήγαινα εγώ να μιλήσω από πίσω περνούσαν και ψήναν τον κόσμο για αποχή. Όχι μόνο το τι έχουν αναρτήσει στο διαδίκτυο. Άλλο πράγμα υπέρ της αποχής. Άλλο να τρελαίνεσαι. Να τρελαίνεσαι τι έχουν πει για την αποχή. Άλιστα. Όλοι τους. Λοιπόν, έτσι δικαιολογείται ότι το σύστημα γι' αυτό δεν τον έχει συλλάβει. Γιατί η αποχή ευνοεί το πρώτο κόμμα πάντοτε. Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Προσέξτε, εάν όταν γινόταν οι συζητήσεις μεταξύ της ΛΑΕ, του ΕΠΑΜ και της Ανταρσίας, γινόταν ένας συνασπισμός. Δεν τα φωνάζαμε και τα λέγαμε. Θα είχαν γίνει τότε. Θα είσαστε στη Βουλή τώρα. Μα δεν φταίει κανένας. Δεν φταίμε εμείς. Φταίει η αζωνία της έκτας του Λαφαζάνη. Αν λοιπόν, δηλαδή έπαιρνε το 0,7-0,8 το δικό σας. Το 1 περίπου φλερτάρει η Ανταρσία. 1,5% θα έπαιρνε παραπάνω και θα συν μέσα. Το 2,9 ο Λαφαζάνης βγαίνανε κούτσα κοντά στα 4%. Ξέρετε πόσους βουλευτές θα έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ? 130.
Άντε φτιάξτε κυβέρνηση. Μα δεν σας φταίει τίποτα. Η κούτρα σας, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Δεν είναι δικιά μας η κούτρα. Δεν πάμε εμείς να κατεβάζουμε τα παντελόνια στο... Πρωί. Γιατί ο Τσίπρας τώρα με όλους αυτούς τους 53 που υπογράφανε μέχρι πρότινος ότι είναι κόντρα στα μνημόνια, πώς θα τα περάσει ρε Μιχάλη τα προαπαιτούμενα και όλα τα υπόλοιπα που έχει να περάσει? Με κοινοβουλευτική δικτατορία. Έτσι θα λειτουργήσει. Δεν θα του φύγουν, πιστεύεις εσύ, άλλοι? 250 έδρες. Αφού κατάφερε ο Τσίπρας ή αν θέλετε η αριστερά να αναστήσει και να αναβάλει την εξαήλωση του Πασόκ για τον επόμενο αιώνα, αφού κατάφερε να βάλει τον εκπρόσωπο των Ευρωλιγούριδων, όπως αποκαλείται η Τσιτσολίνα, τον Λεβέντη αυτόν, τον απίθανο, μου θυμίζει, αυτός ο λαός μου θυμίζει μια ρίση του Καζαντζάκη, που είχε πει ο λαός όχι απλά σώζει επειδή δεν μπορεί να σωθεί, αλλά ανασταίνει κιόλας. Και ουσιαστικά ανέστησε. Ανέστησε μια πεθαμένη Νέα Δημοκρατία που ήταν στο 15%, επανέφερε την Δημάρ, ρε παιδιά, μέσα στη Βουλή την επανέφερε η αριστερά, να τρελαθούμε. Εγώ απορώ, ο λαός, ο Καρατζαφέρης, γιατί δεν έβαλε υποψηφιότητα? Αν έβαζε και ο λαός και υπό αν, θα βγαίναν κι αυτοί. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην έβγαινε. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι έγινε, πώς την πάτησαν και δεν βάλανε. Δεν είναι απορίας άξιο. Πάντως, όπως το λες, εντάξει, μπορεί να φάνηκε ο κόσμος ότι γύρισε την πλάτη του με τη μεγάλη εποχή, του 45% και πλέον, αλλά από την άλλη πλευρά, σε σχέση με το ποτάμι, το τιμώρησε. Το ποτάμι ούτως το τιμώρησε το ποτάμι. Τιμώρησε και τη λαϊκή ενότητα. Σου λέει, εγώ δεν θέλω δραχμή, ρε παιδιά, δεν θέλω να βγω. Ναι, για το ποτάμι έχω να πω ότι ήταν γνωστό ότι είχε αρχίσει να πέφτει. Γι' αυτό βάλανε και το Λεβέντη μέσα, για να εξισορροπήσει το σύστημα, τον έσπρωξε, για να εξισορροπήσει το ποτάμι. Εγώ τουλάχιστον με όσους μίλησα μου λέγανε θα ρίξουμε το Λεβέντη για να κάνουμε το ΑΚΑ. Ωραία λοιπόν. Βάλατε τη Χρυσή Αυγή μέσα για να δείρει αυτούς που μας φέραν το πρώτο μνημόνιο. Τελικά τι έδρα, αφού είναι ένα με αυτούς, δεν είναι. Το λέει κιόλας ο Μιχαλολιάκος, έκανε και δηλώσεις. Και την αμήνη τη δήλωση και αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για τη δολοφονία του Φίσα. Δηλαδή σαν να μας λες, κύριε Μιχαλολιάκο, ότι τα στελέχη σου τα εκπαιδεύεις να σκοτώνουν και εσύ θα αναλαμβάνεις μόνο την πολιτική ευθύνη. Εντάξει, αυτό ήταν ένα μέρος της δήλωσης. Η ολόκληρη δήλωση είναι ότι ήταν οπαδός της Χρυσής Αυγής κτλ. Ότι όλοι οι οπαδοί δεν μπορεί να ευθύνεται ένα κόμμα, γιατί δεν ήταν στέλεχος του κόμματος. Αυτή είναι η ολοκληρωμένη δήλωση. Αλλά δεν πρέπει να λέγονται αυτά τα πράγματα έτσι τόσο απλά όταν έχουμε νεκρούς και όταν έχουμε δολοφονικές επιθέσεις. Τώρα. Είπαμε ότι πρέπει να χαμογελούν στη Δημοκρατική Συμπαράταξη Πασόκ και Δημάρ. Εσύ λες ότι η Δημάρ επανήρθε στο σκηνικό, αλλά μην ξεχνάς ότι και το Κίδησο, το κίνημα του Παπανδρέου, δεν κατέβηκε. Δεν κατέβηκε γιατί πήρε εντολή από τη Γερμανική Πρεσβεία. Συνεπώς, τα βρήκανε από ό,τι βλέπω στη Δημοκρατική Συμπαράταξη και καταφέραν και τσιμπήσαν την τέταρτη θέση με 6,28, 6,29, 17 βουλευτές. Η Καβάλα δεν θα έχει Δημήτρη Παπουτσή στη Βουλή. Θα έχει όμως η Δράμα Χαρά Κεφαλίδου. Οι καραμπόλες πάνε λόγω του εκλογικού νόμου. Χαμογελούν. Έχει σκάσει το χαμόγελο στα χείλη. Αυτό ανέστησε ο Τσίπρας. Ναι, εντάξει. Όχι, όχι μόνο. Έκανε η Φόφη αυτό που δεν κάνανε οι προηγούμενοι. Δεν υπάρχει Πασόκ, υπάρχει Δημοκρατική. Το αλλάξανε, ναι. Ναι, υπάρχουν και τώρα, 53. Στην Καβάλα. Είναι και η Ελιά. Είναι και... Όλοι μαζί, ρε παιδί μου. Και εσείς θα ήσασταν μέσα με το ΛΑΕ και με την Ανταρσία. Τώρα. Τι ψήφισε ο κόσμος? ΣΥΡΙΖΑ, Δημοτική Ενότητα Ορεινού. ΣΥΡΙΖΑ 32,8, Νέα Δημοκρατία 30,7, Δημάρ Πασόκ 11,21, πήγε καλά το Πασόκ εκεί ψηλά. Χρυσή Αυγή 6,81, Ένωση Κεντρών 5,25, Ανεξάρτητοι Έλληνες 4,19, Κουκουέ 2,77, Ποτάμι 2,13, καταποντίστηκε εδώ το ποτάμι, Λαϊκή Ενότητα πολύ πίσω 1,85. Δεν πήγανε στο ορεινό πάνω καθόλου από τη ΛΑΕ. ΕΠΑΜ 1,21, πήγατε καλά στο ορεινό. Ναι, είχαμε πάει κιόλας. Ψηλά εκεί πάνω. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όλα τα κόμματα, οι 222 βουλευτές όλων των κομμάτων, με εξαίρεση του ΚΚΕ που ψήφισαν το μνημόνιο, μας πήγαν σε εκλογές και λένε τον ελληνικό λαό. Ναι, πάνω κάτω. Ψήφισαμε το μνημόνιο, ξαναψήφισε εμάς
για να μην το εφαρμόσουμε ή για να το εφαρμόσουμε. Ναι, τώρα εδώ είναι το ερώτημα το οποίο εγώ βάζω σήμερα. Εγώ το θα τα ψηφίσει τους εφαρμοστικούς. Ναι, θα σας πω. Θα τα καταφέρει. Ένα δευτερόλεπτο. Ναι, θα στο δώσω ένα λεπτάκι. Ελευθερούπολη μέσα στο Πράβη, Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ κονταροχτυπιούνται στο 32%. Χρυσή Αυγή 8-28 η Ελευθερούπολη, πολλούς χρυσαυγίτες στο Πράβη. Δημοκρατική Συμπαράταξη 7-85, Ένωση Κεντρών 4-38. ΑΝΕΛ 3,58, ΚΚΕ 2,75, Ποτάμι 2,41, Λαϊκή Ενότητα 2,30, ΕΠΑΜ 1,33 πήγατε στην Ελευθερούπολη. Να πάω 3, Ποτάμι 2,9, Λαϊκή Ενότητα 1,29, ΕΠΑΜ 1,10 και Κοινωνία 0,97 και Τζίμερος 0,45. Αυτά για το νομό Καβάλας, εκλέγονται 3 βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ και ένας από τη Νέα Δημοκρατία. Τα σχόλιά σου, Μιχάλη Νικήτα, γιατί επαναλαμβάνω, κάποτε πριν 25 χρόνια και ο Λεβέντης πάλευε εκεί με το 05, 04, 06, 03 και 25 χρόνια λέει τώρα δικαιώνομαι, μπήκα στη Βουλή. Ναι, τότε που πάλευε αποκαλούσε τους ψηφοφόρους ζώα. Το ξεχάσατε, ζώα που δεν με ψηφίσατε, είστε ζώα. Τώρα τα ζώα το ψηφίσανε. Γι' αυτό και έχω και μια απορία, σε ποιο μνημόνιο, στο τέταρτο, πέμπτο, έκτο, σε ποιο μνημόνιο θα ξυπνήσει ο λαός. Γιατί σε κάποιο μνημόνιο πρέπει να ξυπνήσει. Δεν μπορεί να κοιμάται σε όλα τα μνημόνια. Και επειδή απορείτε και λέτε και λένε και ορισμένοι, αν θα εφαρμόσουν τους νόμους, αν θα εφαρμόσουν. Λοιπόν, ο νόμος, το τρίτο μνημόνιο έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Εύκολα ο καθένας μπορεί να το βρει. Υπάρχει παντού. Λοιπόν, αυτό το μνημόνιο, οι 53 του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι δεν μπορεί να περάσει. Ναι. Αν δεν έχουμε ισοδύναμα φιλολαϊκά. Ακούστε, λοιπόν. Εδώ θέλω το σχόλιο σου. Εδώ είναι, με αυτό ήθελα να πω. Εδώ είναι το ψέμα τους. Λοιπόν, στη σελίδα 1020, το νόμο αυτόν το 4336, στη σελίδα 1020 υπάρχουν τρεις ρήτρες. Ακούστε τες. Η πρώτη ρήτρα, η ρήτρα σημαίνει συμφωνία, έτσι. Ναι, η πρώτη ρήτρα είναι η εφαρμογή όλων των νόμων που δεν εφαρμόστηκαν στα δύο προηγούμενα μνημόνια. Γιατί υπάρχουν νόμοι που δεν εφαρμόστηκαν. Άρα ζει και το πρώτο και το δεύτερο. Λοιπόν, στη σελίδα εκείνη η πρώτη ρήτρα είναι η εφαρμογή των προηγούμενων μνημονίων που δεν εφαρμόστηκαν οι νόμοι. Η δεύτερη ρήτρα είναι η απαρέκλητη εφαρμογή όλων των μνημονίων 1, 2, 3 και μάλιστα εάν αθετήσουμε έναν από τους νόμους που θα μας επιβληθούν, θα επιβληθούν πρόστιμα. Δηλαδή, πού? Στους πολιτικούς, σε εμάς. Και το τρίτο και το πιο φοβερό, για να δείτε πόσο ψεύτες είναι, λέει απαγορεύει οποιαδήποτε διατύπωση ή εναλλακτική λύση οποιοδήποτε προγράμματος θα επιβάλλεται από τον ύπατο αρμοστή. Ποιος είναι ο ύπατος αρμοστής? Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, έρχεται. Είναι ο Ολλανδός που διορίστηκε από την Κομισιόν και ονομάζεται Μάρτιν Φερρέι. Λοιπόν, έρχεται με ένα τσούρμο τεχνοκράτες και έχει εντολή να νομοθετεί. Όχι να συμβουλεύει, νομοθετικό έργο θα έχει στα οικονομικά, στην παιδεία, στην ασφάλεια, στα εργασιακά, στην υγεία, νομοθετικό έργο. Άρα έχουμε κατάλυση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Τελείωσε αυτό. Έχουμε ήδη πρωθυπουργό, ο οποίος λέγεται Μάρτιν Φερρέι. Οπότε ό,τι και να πούνε είναι ψέματα. Γι' αυτό μιλάνε όλοι και χθες το λέγανε ότι θα έρθει ένας Αρμαγεδόν. Και φυσικά θα έρθει η Αρμαγεδόν όταν μέσα. Δεν μπορεί να περάσει από την ελληνική κοινωνία όταν το 45 απήχε από τις εκλογές. Μπορεί να περάσει με 155 βουλευτές ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ και να φωνάζει ο λαός και να κόβει μισθούς και συντάξει ο Τσίπρας. Πείτε μου ένα κόμμα που δεν είναι υπέρ του μνημονίου. Πείτε μου, δείξτε μου ένα κόμμα. Όλοι είναι υπέρ του μνημονίου. Όχι προεκλογικά. Είπαν ότι θέλουμε το μνημόνιο, την εκδοχή την καλή, αυτό που θα νοικοκυρέψει τον τόπο. Αλλά δεν θέλουμε να τα ξαναπαίρνετε από τους μόνιμους σταμόνες, δηλαδή τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Δεν λέει αυτό. Δεν λέει αυτό το πράγμα το μνημόνιο. Εγώ σας είπα ότι το αυτά τα λέγανε προεκλογικά οι εκπρόσωποι των κομμάτων, οι μνημονιακοί. Ότι η σωστή εφαρμογή του μνημονίου και το ότι να βρούμε ισοδύναμα να μην ξανακόψουμε μισθούς και συντάξεις είναι ο σκοπός μας. Γι' αυτό λοιπόν ζητούσαν την ψήφο. Το ίδιο είπε και ο Τσίπρας. Ναι, εντάξει. Θα εφαρμοστούν όλα τα προαπαιτούμενα. Και αυτοί οι οποίοι δεν πήγανε, δεν συμμετείχανε όπως λέγανε στο έγκλημα των εκλογών, γιατί θεωρούσαν ότι είναι συμμετέχος με την ψήφο μου σε αυτό το έγκλημα,
Το ίδιο μάλιστα έκανε και δήλωση και ο Θοδωράκης, ο μουσικοσυνθέτης. Δεν συμμετέχω σε αυτές τις εκλογές γιατί αισθάνομαι ότι συμμετέχω σε ένα έγκλημα. Κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος που δεν συμμετείχανε, γιατί το να μην συμμετέχεις είναι σαν να μην θέλεις να εμποδίσεις τον καταποντισμό της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή είσαι συνένοχος λιγουλάκι, δια της απουσίας του δηλαδή είσαι συνένοχος. Αυτό για αυτούς οι οποίοι απήχαν. Τώρα, από εκεί και πέρα, ότι θα εφαρμοστούν, θα εφαρμοστούν. Το οδυνηρότερο όλων θα είναι ότι θα κοπούνε, δεν θα δίνονται συντάξεις σε αυτούς οι οποίοι θα θεωρηθούν προνομιούχοι λόγω εισοδήματος από την ακίνητη περιουσία που έχουν. Δηλαδή, αν ένας συνταξιούχος, και το έχω πει πολλές φορές σε πολλούς που μιλούσα αυτές τις μέρες, αν εσύ ένας συνταξιούχος έχεις ένα ιδιόκτητο σπίτι και δεν πληρώνεις ενίκιο, και έχεις κι άλλο ένα σπίτι που δεν παίρνεις ενίκιο ή έναν αγρό, θα σου κόβεται όλη η σύνταξη, όχι μονάχα το 300. Αυτό το είδες μέσα στο μνημόνιο είναι? Βέβαια. Εφαρμοστικός θα περάσει, λες αυτό από την Ελληνική Βουλή? Ναι. Θα το ψηφίσουν 145 αριστεροί, δεύτερη φορά αριστερά? Θα πούνε αυτό το πράγμα να γίνει? Πιστεύεις ότι μπορεί να περάσει? Βεβαίως θα περάσει, αν είναι δυνατόν να μην περάσει. Γιάννης Κανίογλου, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ χαμηλόβαθμος στρατιώτης του ΣΥΡΙΖΑ, προβληματισμένος πριν τις εκλογές. Για να δω αν είναι προβληματισμένος και μετά τις εκλογές σήμερα, Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Σταύρο. Επίσης. Και σταθερότης στη χώρα. Και καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Λοιπόν, τι να το κάνει. Και το ΕΠΑΜ, πες μου τώρα, γιατί δεν μπορούσαν να συναντηθούν με τον Λαφαζάνη? Γιατί δεν είμαστε αριστεροί, Γιάννη, γι' αυτό. Γιατί δεν είμαστε αριστεροί, μας το είπε ο Λαφαζάνης. Είστε πολλοί πατριώτες, δεν μπορούμε να συνονοηθούμε. Αυτή ήταν η δήλωση και η οποία δημοσιοποιήθηκε και δεν διαψεύστηκε ποτέ από τον Λαφαζάνη. Τι νόμιζε ρε Μιχάλη ότι θα γίνει δηλαδή? Ότι ο κόσμος θα του πει μπράβο? Εντάξει, εγώ το σέβομαι και θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε ένα σχέδιο αλαστρωμένο, έτοιμο, μελετημένο, και να πάμε να το προτείνουμε, αλλά να είναι έτοιμη όλη η Ελλάδα να το δεχθεί. Πέρα το να βγούμε στην δραχμή, αυτή η ξεφτύλα του ευρώ που μας έχει σκίσει, δεν μπορώ άλλο να τη δεχθώ. Και πάρα πολλοί κόσμος στην αγωνία του και στην αγανάκτησή του αναφέρεται, άντερε, μπήκαμε στην Ευρώπη να πω και μας έχουν φάει, αυτό το ευρώ μας διέλυσε. Αλλά και να γυρίσουμε στη δραχμή, δεν είναι το ίδιο εύκολο που μας έβαλε ο Σιμίτης να πάμε στο ευρώ. Γιατί πάλι έκανε μηχανογραφίες εκεί, τα μαγείρεψε τα πράγματα για να φανούμε ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε στο ευρώ. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε το ανάποδο. Για να κάνουμε το ανάποδο θέλει να στρωθούμε κάτω, να τα δούμε. Πρέπει πρώτα να γυρίσουν τα λεφτά στην Ελλάδα, τα ευρώ που έχουν βγάλει οι μάγκες, που τα παίρνανε δάνεια εδώ να κάνουν εταιρείες και τα βγάζανε στο εξωτερικό για να τα έχουν καβάντζα, να γυρίσουν τα λεφτά και μετά να κάνουμε δουλειά. Έτσι δεν γίνεται δουλειά. Άντε γυρίσαμε αύριο το πρωί, Μιχάλη, στη δραχμή. Ωραία, σε παρακολουθώ, εμπεριστατωμένα, τα λες όλα καλά, αλλά λείπει ένα βασικό κομμάτι. Τα λεφτά, τα ευρώ που έχουν βγάλει οι Έλληνες οι μάγκες στο εξωτερικό, τα χοντρά λεφτά. Δεν μιλάμε για τους σύλκατζιδες. Θα σου θυμίσω, Γιάννη, αν θέλεις ένα δευτερόλεπτο, θα σου θυμίσω τι έπαθαν στην Κύπρο αυτοί που είχαν τα λεφτά. Θυμάσαι ότι όταν είχαν εθνικό νόμισμα στην Κύπρο, όταν είχαν τη λίρα την κυπριακή, φοβήθηκαν μετά τον Ατήρα, πάρα πολύ πλούσιοι, και βγάλαν τα λεφτά τους έξω και τα πήγανε στο City. Γιατί ξέρεις, είχαν και ψυχικά συνδεδεμένοι με τους Άγγλους. Οι πλούσιοι λοιπόν τα βγάλαν στο City. Όταν λοιπόν ανέβηκε η οικονομία της Κύπρου, αυτοί χάσανε. Γιατί η λίρα η κυπριακή είχε μεγαλύτερη αξία, 50% μεγαλύτερη αξία από την λίρα την αγγλική. Λοιπόν, χάσανε 50% και χτυπιότανε. Λοιπόν, και για να μπορέσουν να σπάσουν αυτό το πράγμα, βάλανε την Κύπρο στο μνημόνιο αυτό που τη βάλανε με το κούρεμα των καταθέσεων. Ένα απλό παράδειγμα σου έδωσα. Κανένας δεν χρειαζόμαστε τα λεφτά που βγάλανε αυτοί έξω, γιατί θα τους είναι άχρηστα και αυτονών. Όταν εγώ θα φτιάξω εθνικό νόμισμα και θα κατοχυρώσω... Εκεί δεν μιλάμε για ένα πώς το λένε, εθνικό νόμισμα. Βάλτε στην κουβέντα, βάλτε Γιάννη και Μιχάλη, βάλτε στην κουβέντα ότι εδώ εμένα μου έλεγαν τα στελέχη της Χρυσής Αυγής όταν βγαίνανε και έλεγαν την άποψή τους ότι και εμείς θέλουμε εθνικό νόμισμα, αλλά σταδιακά να πάμε εκεί, όχι απότομα. Ναι, δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι είναι τρίτο. Όχι, είναι τρίτο πολιτικό κόμμα. Τρίτο. Εντάξει, ας είναι. Ναι, αλλά και αυτοί λέγανε για δραχμή, αλλά με βάθος χρόνου. Δεν μιλάω για αυτούς, δεν θέλω. Ούτε καν αναφορά δεν θέλω, ούτε το όνομά τους δεν λέω.
Δεν λέγανε για δραχμή, εν πάση περιπτώσει. Λέγανε άλλον άλλον. Τι κάνανε οι γυριστρούλες τώρα, εντάξει. Ψηφοδηρισμό κάνανε. Διάστο, μην το ψάχνεις. Σα λέω ποια θα είναι η επιλογή αν διαψεύσει. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να διαψεύσει. Μισό λεπτό, Γιάννη, άκουσε με λίγο, σε παρακαλώ, να σου πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όταν πήγε ο Τσίπρας επάνω στις Βρυξέλλες τις 17 ώρες που το λέει και το ξαναλέει, συμφωνίας που πήγε να κάνει, μας έφερε το τρίτο μνημόνιο, ξέρεις ποιοι ήταν έξω από την αίθουσα, στην αίθουσα αναμονής? Ο Μεϊμαράκης, ο Καμένος, η Γεννηματάκη, ο Θοδωράκης. Όλοι μαζί ήτανε. Όλοι μαζί ήταν επάνω. Απλά λέγανε συνέχεια για τον Τσίπρα. Και τώρα τι έρχεται και μας λέει? Τι έρχονται να μας πούνε? Ότι θα εφαρμόσουμε ή δεν θα εφαρμόσουμε κάποιους νόμους του μνημονίου? Μα σου λέει μέσα ότι αν δεν εφαρμόσεις νόμους από το πρώτο και το δεύτερο που δεν εφαρμόστηκαν, δηλαδή ο νόμος Ροβέρδου, παραδείγματος χάρη, του πρώτου μνημονίου, δεν εφαρμόστηκε, πρέπει να εφαρμοστεί τώρα. Αν δεν το εφαρμόσεις, στην δεύτερη ρήτρα που είναι μέσα στο νέο μνημόνιο, θα πέφτουν τα πρόστιμα σύννεφους. Στον ελληνικό λαό, όχι βέβαια σε αυτούς. Και γι' αυτό και ο Guardian, η εφημερίδα, έβγαλε η χθεσινή της Κυριακής, τι αναφέρει, λέει, κάτω από δρακόντες προϋποθέσεις ομαλής ροής ποσών προς την Ελλάδα που προβλέπει το τρίτο πακέτο, η Αθήνα, άκου Γιάννη, έχει παραδώσει ουσιαστικά τον έλεγχο σχετικά με τις περικοπές στην οικονομική και κοινωνική πολιτική της χώρα. Υπό τον Μάρτιν Φαβρέη. Αυτά λέει ο Guardian. Είναι δυνατόν τώρα να μιλάμε και να λέμε αν δεν θα εφαρμόσουμε εκείνο τον νόμο, θα είναι πιο, θα λιάνουμε τις γωνίες, να μην έχουμε κοινωνική αναταραχή. Μα εδώ το λένε ξεκάθαρα. Μα δεν μπορεί να κόψει άλλο μισθούς και συντάξεις. Αν φτάσεις σε αυτά τα σημεία, καλά, τα οποία εσύ τα έχεις διαβάσει στο μνημόνιο και τα περάσει από την Βουλή και πάει να τα εφαρμόσει, δεν θα μπορέσει να τα εφαρμόσει. Δεν μπορεί να δώσει άλλο ο Έλληνας σε φορολογία. Τα έχει δώσει όλα. Δεν έχει άλλα να δώσει. Αν δεν κυνηγήσει και δεν κάνει δικαιότερο το φορολογικό σύστημα και δεν κυνηγήσει αυτούς που φοροδιαφεύγουν, και τώρα φυσικά δεν θα διαπραγματεύεται συνέχεια, να πάει να ανοίξει τη λίστα Λαγκάρτ και να καθίσει κάτω να πάρει τον τα λεφτά. Τον Μάιο του 2016 θα γίνει υπερυπουργείο οικονομικών που θα εδρεύει στις Βρυξέλλες. Άρα τη διαχείριση των οικονομικών και του προϋπολογισμού και όλα τα έσοδα θα πηγαίνουν στις Βρυξέλλες, σε ένα υπερυπουργείο. Και μέχρι το 2025 θα γίνει μία κυβέρνηση. Δεν τα έχετε διαβάσει. Δεν τα έχουν πει. Είναι καταγεγραμμένα. Είναι οι προτάσεις των 5 προέδρων της Ευρώπης. Δηλαδή του Ντράγκη, του Γιούγκερ, του Σούλτς, του Ντάισενμπλουμ. Είναι προτάσεις. Ότι πρέπει να γίνει μία κυβέρνηση. Δεν μπορεί. Λοιπόν, θα καταργηθεί και το κοινοβούλιο σιγά σιγά. Ήδη το έχουν καταργηθεί. Εντάξει, δηλαδή. Τώρα μην τα ισοπεδώνεις όλα. Δεν θα έρθει. Εγώ τα ισοπεδώνω. Το τέλος... Αυτά είναι δηλώσεις τους. Το τέλος του κόσμου δεν θα έρθει. Έλεγες, άσε να έρθει η συμφωνία, άσε να έρθει η συμφωνία, περάσανε 7 μήνες. Ήρθε. Την είδες τη συμφωνία. Ωραία. Μάλιστα. Γιάννη, ναι. Εσύ είσαι απεσιόδοξος όπως ο Μιχάλης ή κρατάς ένα παραθυράκι? Κρατάω παραθυράκι για όνομα του Θεού. Τι θα γίνει? Έτσι, άμα είμαστε απεσιόδοξοι, πάμε να κρυστούμε στα σπίτια μας εκεί πέρα και θα γίνει. Όχι. Μην γελάς, δεν έμεινε άλλο. Δεν θα κυβερνήσει, θα εφαρμόσει. Να συνονοούμαστε, να λέμε τις σωστές λέξεις. Ας πούμε ότι είναι έτσι, ρε Μιχάλη. Εντάξει, καμιά φορά έτσι, Γιάννη μου. Έτσι. Γιάννη, κανονικό αυτό το οποίο σου λέει. Να πω κάτι στο Γιάννη. Ναι. Να ψάξει να το διαβάσει, γιατί έχει ανοιχτό μυαλό και ξέρω ότι θα το δει. Λοιπόν, έχει αφαιρεθεί. Γιάννη, μ' ακούς? Ναι, μέσα ακούω. Έχει αφαιρεθεί από την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών η Γενική Γραμματεία Εσόδων. Δηλαδή αυτό ο μηχανισμός που εισπράττει έσοδα. Και έχει πάει στον έλεγχο του νέου αυτού του Ολλανδού, στον Βαφρέη, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την Tax Force. Αυτός είναι εγκάθετος της Κομισιόν. Και αυτός θα καθορίζει τα έσοδα και τον έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Εσόδων, και αυτός θα καθορίσει, εφόσον συμφωνήσει και ο Σόιμπλε, το Brexit, στη στιγμή που δεν θα υπάρχει κανένα περιουσιακό στοιχείο της Ελλάδος δημόσιο περιουσιακό στοιχείο στα χέρια της Γενικής Γραμματείας Εσόδων. Συν, πρόσεξε, καταργούνε και το ελεκτικό συνέδριο, δηλαδή τη μόνη νομική υπηρεσία η οποία έλεγχε τον προϋπολογισμό. Πρόσεξε πώς καταλύουν το κράτος. Αυτό είναι κατάλυση του ελληνικού κράτους. Μπορεί το κράτος αυτό να είναι ένα εχθρικό κράτος προς τον πολίτη, αλλά με αυτόν τον τρόπο οι διοικούντες, δηλαδή αυτοί που
κατοικούν μέσα στο κοινοβούλιο, οι σημερινοί όλοι αυτοί τι κάνουν. Το εχθρικό κράτος το δίνουν στον εχθρό. Δίνεις στον εχθρό της Ελλάδος τι δίνεις. Την Γενική Γραμματεία Εσόδων, το Υπουργείο Οικονομικών και αυτός θα αποφασίζει ακόμα και για κούρεμα τραπεζών. Ο Ολλανδός, ο οποίος δεν έρχεται να συμβουλεύσει, έρχεται να νομοθετήσει. Ακόμα και κούρεμα τραπεζικών καταθέσεων, αυτός θα το αποφασίζει. Αυτό είναι που φωνάζω εγώ. Εφιαλτικά σενάρια. Ναι, αλλά διάβασε το, υπάρχει παντού. Κατάλαβες, Γιάννη. Μάλιστα. Και ξέρω ότι θα το ψάξεις να το δεις. Τι να πρωτοπιστέψω, γιατί κάποια δεν είναι, πράγματα... Δεν είναι ψέμα αυτό. Γιάννη, επειδή ξέρω ότι ψάχνεις. Όχι, ψάχνεις. Δεν πρόκειται να περάσουν αυτά. Αυτά τα οποία λες τώρα, Μιχάλη Νικήτα, δεν μπορεί να περάσουν από αυτόν τον λαό που υπάρχει σήμερα μετά από 5-6 χρόνια πλησιάζουμε μνημονίων. Κάνουμε... Τι πόρους, το ΕΣΠΑ? Λοιπόν, Υπουργείο Εσωτερικών Παιδείας και Θρησκευμάτων. Έχω στο χέρι μου όλη την σελίδα που λέει για να ξεκλειδώσουν οι λογαριασμοί και να έρθουν στο ΕΣΠΑ, θα πρέπει, αυτοί οι λογαριασμοί που θα πάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να μας υποδείξει η τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη την επικράτεια που έχει νεκρά ορυχεία για να ενταφιαστούν τοξικά απόβλητα της Γερμανίας. Που έχει τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, υπάρχει ολόκληρη σελίδα, την έχω κρατημένη. Κάτσε, ρε, Μιχάλη. Να την ανεβάσω, έχουμε... να στη στείλω. Να στη στείλω, ρε, εσύ. Ένα δεν λεπτάκι. Είναι τίποτα. Ένα να λεπτάκι. Το διαβάσεις. Δεν το έχω γράψει. Τα δεν, προγράμματα... δεν είναι site αυτό. Δεν είναι site. Βάλε μία άνω τελεία. Τα προγράμματα που είναι σε εξέλιξη και έχουν παγώσει το ΕΣΠΑ, οι δόσεις και τα υπόλοιπα, θα πρέπει τώρα να ξεπαγώσουν και να συνεχίσουν και να εντάξουμε τα περισσότερα έργα. Και αν υπάρχουν αυτές που λες οι ρήτρες, να πάρουμε απόβλητα της Γερμανίας. Θα στο στείλω, νομίζω ότι ο ευαίσθητος πρωθυπουργός μας, ο οποίος ανέστειλε στις Κουριές την άδεια εκεί στην Ελντοράντο. Ευχαρίστηκε και τους οικολόγους πράσινους. Έτσι, μπράβο. Και ευχαρίστηκε και τους οικολόγους πράσινους. Δεν πιστεύω να θάψει γερμανικά απόβλητα στα υπέδαφος της χώρας μας. Επειδή το έστειλα στην Ελλάδα. Όχι, άσχετα. Να στο πει. Μια στιγμή, άσχετα αν το έχεις μπροστά σου ως χαρτί. Είπε ότι αυτά είπε. Δεν είναι δημοσίευμα. Είναι επίσημο. Δεν με καταλαβαίνεις τι σου λέω. Ναι. Υπάρχει, δεν το αμφισβητώ αυτό που λες. Το έχεις εκεί εσύ στα χέρια σου, το έχεις τραβήξει το μνημόνιο. Αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Αυτό λέμε. Ο Ντάισεμπλουμ μπορεί να ζητάει και ο Γιούνκερ λαγούς και πετραχίλια δηλαδή τώρα. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, μίλαμε και ακραία πράγματα. Τέλος, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ένα βήμα-βήμα, θα έχουμε την πολυτέλεια στους εφαρμοστικούς να ψηφίζονται στη Βουλή, να συζητούνται στη Βουλή και να ξέρουμε και το τι ακριβώς γίνεται μέσα στη Βουλή και το πώς θα περάσουν όλα αυτά. Και όσοι είστε εκτός Βουλής, δεν τελειώνετε από πλευράς πολιτικής προοπτικής. Έχετε φωνή και μπορείτε να βγαίνετε και να καταγγέλλετε και να λέτε αυτό το οποίο πρέπει να πείτε. Και μην ξεχνάτε ότι αν το Γενάρη τώρα ήταν 26 Ιανουαρίου, σήμερα επομένει των εκλογών, έλεγα ότι θα πάμε σε 7 μήνες εκλογές. Θα μου λέγατε όλοι, είναι δυνατόν. Θα θυμάσαι το Γενάρη. Τώρα είμαστε στο Σεπτέμβρη. Εδώ βάλε λέγαμε, λίγο. Είναι δυνατόν να μας κόψουν τους μισθούς και τις συντάξεις. Ναι. Είναι δυνατόν να μας κόψουν τα δώρα. Έτσι. Βάλε λίγο νερό στο κρασί σου, να δούμε τώρα πώς θα πάει με ισοδύναμα και με μέτρα τα οποία ήδη έχουμε πάρει το μάθημά μας, να δούμε πώς θα τα εφαρμόσει ο Τσίπρας. Και μην νομίζεις ότι είναι μακριά οι άλλες εκλογές. Άμα ο Τσίπρας γίνει χειρότερος και αρχίζει και κόβει χωρίς να παίρνει ισοδύναμα και να... σε ποιο μνημόνιο θα ξυπνήσει ο λαός. Εντάξει, για να δούμε αν θα συμμορφωθεί η χώρα και να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε τουλάχιστον, γιατί αυτό είναι ντροπή. Το 45% να λέει εγώ δεν πάω, δεν βρίσκω κανέναν. Κανέναν από τα 19 περίπου κόμματα που ήταν στη Βουλή, υποψήφια για να μπουν στη Βουλή. Κανέναν δεν βρήκανε να εμπιστευτούν. Είμαστε και άξιοι της μοίρας μας εδώ, να μην χαϊδεύουμε το λαό. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Πάρτε μου και την Αναστασία. Να ακούσω και τη γνώμη της πριν να αποχαιρετήσω και το Μιχάλη. Το έστειλα στην Αναστασία. Είναι επίσημο έγγραφο από του Υπουργείου. Κανένα άλλο ευτράπελο είχαμε από τις εκλογές? Τι ευτράπελο? Εγώ όλο αυτό το χρονικό διάστημα που γυρνούσα στα χωριά, στα καφενεία. Τι άκουγες? Το πρώτο πράγμα που με ρωτούσανε, μήπως είσαι ΣΥΡΙΖΑ? Άμα είσαι ΣΥΡΙΖΑ πάρε δρόμο, φύγει από εδώ. Τελικά δεν είναι, όχι ρε παιδιά, εγώ είμαι αντίθετος με την πολιτική που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κάτσε να τα συζητήσουμε. Όλοι δεξιοί. ΣΥΡΙΖΑΕΟ δεν είδα πουθενά ρε παιδιά. Πουθενά, ούτε και συνάντησα στον δρόμο κάποια ομάδα από ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Πώς βγάλανε τέτοιο μεγάλο ποσοστό, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κρυμμένοι ήταν όλοι. Τράβηξε ο ίδιος ο Τσίπρας. Το φόκους όλο πάνω. Δεν είναι, οι εκλογές δεν γίνανε
Δεν ήταν απόφαση του Τσίπρα. Οι εκλογές ήταν απόφαση των δανειστών. Γιατί? Γιατί έπρεπε να τσακίσουν το 62% του όχι. Και το τσακίσανε. Πάρτε να δείτε. Πόσοι ψήφισαν όχι? 3,5 εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια είναι και η αποχή. Είναι χοντρικό βέβαια αυτό που λέω, αλλά είναι το μεγαλύτερο ποσοστό της αποχής είναι αυτοί που ψήφισαν όχι. Συχάθηκε ο κόσμος. Συχάθηκε. Τα ψέματα συχάθηκε. Κουράστηκε ο κόσμος. Δεν είναι το σύστημα της εκλογής. Τις έχει οπαδοποιήσει. Δηλαδή συμπεριφέρονται ο λαός. Αντί να κοιτάζει το συμφέρον του, κοιτάζει το ποιος θα κερδίσει. Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός. Δεν είναι πλέον εκλογικό σώμα. Είναι φύλαθροι κομμάτων τα οποία έχουν οπαδοποιήσει την αντιπαράθεση. Όχι τώρα όμως. Δεν έγινε αυτό μέσα σε μια μέρα ή σε δύο μέρες. Ούτε μέσα σε 7 μήνες που ήταν ο Τσίπρας επάνω στα πράγματα. Αυτό έγινε χρόνια ολόκληρα. Αυτό ξεκίνησε από την εποχή του... από το 81, από την εποχή του Πασόκ. Από τότε είχε ξεκινήσει και σιγά σιγά εξελίχθηκε και έφτασε εδώ που έφτασε. Φτάσαμε δηλαδή σε ένα σημείο να είμαστε οπαδοί κομμάτων αντί να είμαστε ψηφοφόροι Έλληνες. Να καλημερίσουμε και την Αναστασία την Πειμενίδου που είναι κοντά μας. Αναστασία, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι καλημέρα, γίνεται, καλημέρα. Πώς τα είδες? Δεν συμφωνώ από το 81 η οπαδοποίηση. Πιο πριν, γιατί... Ναι, βέβαια. Τα μπλε και τα πράσινα. Δηλαδή ήταν οι αθώοι και ξαφνικά ήρθε το Πασόκ το 81 και γίνανε οπαδοί όλοι. Όχι, απλά το 81 εκείνο που με ενόχλησε εμένα, ας πούμε, πάρα πολύ ήταν η κατάργηση της καθαρεύουσας, η κατάργηση των αρχαίων ελληνικών. Το είπαμε να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου, αλλά όχι και 500 εκατομμύρια. Ο Ράλης ήταν υπουργός παιδείας και τα κατάργησε αυτά. Ναι, όχι, θέλω να πω... Πολιτονικό... Ναι, θέλω να πω ότι ακόμα και εκείνο το 500 εκατομμύρια είπαμε να κάνεις ένα δώρο, αλλά όχι και 500 εκατομμύρια. Από τότε άρχισε... Αυτό να το δεχτώ, αλλά αυτό που λες τώρα ότι καταργήθηκε το πολιτονικό πότε, με το Ράλι, ο Ράλης. Αναστασία, να έρθουμε λίγο στο 2015 λίγο και θέλω το σχόλιο σου, γιατί είναι σαν να μην πέρασε μία μέρα από το Γενάρη. Ο κόσμος δεν ένιωσε capital control, δεν ένιωσε περικοπές. Περιμένατε κάτι διαφορετικό? Να στο γυρίσω εγώ το ερώτημα. Ναι. Δηλαδή να σου απαντήσω με ερώτημα. Περιμένατε κάτι διαφορετικό? Εμένα δεν μου έκανε τίποτα εντύπωση. Όχι. Και εγώ δεν περίμενα διαφορετικό. Δεν μου έκανε εντύπωση. Όχι, δηλαδή διαφορετικό. Αυτό περίμενα να γίνει. Ότι δηλαδή ο Τσίπρας θα είναι πρώτος. Ναι, αλλά δεν περίμενα με τόσο μεγάλη διαφορά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όπως και να έχει. Υπάρχει, το λέγαμε και πριν τις εκλογές, υπάρχει συσσωρευμένη αγανάκτηση στον κόσμο. Που αυτή την αγανάκτηση την εξέφρασε ο κόσμος έτσι. Δηλαδή δεν ήθελε και τη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Θα έχει τα ίδια και ίσως και χειρότερα προβλήματα από ό,τι έχει το Πασόκ. Εδώ είμαστε και θα το δούμε. Και αυτό. Θα υπάρξει φαγωμάρα, λες, μεγάλη. Πώς δεν θα υπάρχει, είναι δυνατόν, τι λες τώρα? Δεν θα υπάρχει. Δήθεν και τάχα μου βγήκαν εχθές και να που κρατήσαμε τις δυνάμεις μας. Ποιες δυνάμεις σας, μωρέ, πλάκα μας κάνετε? Πλάκα μας κάνετε. Τι λέτε τώρα? Ποιες δυνάμεις? Είναι θέμα... Και ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, υπορωμένη όπως είναι ήταν υπορωμένη. Ναι, αν είχε φρεσκάρει τα ψηφοδέλτια ο Μαϊμαράκης της Νέας Δημοκρατίας, θα είχε καλύτερη πρόσβαση στον κόσμο? Με τι να τα φρεσκάρει, βρε Σταύρο, αφού αυτοί ήταν οι καλύτεροι εκφραστές. ΣΥΡΙΖΑ πώς τα φρέσκαρε? Έβγαλε τον Ηλία, έβγαλε τον Τατσόγλου, έβγαλε τον Ιωαννίδη. Φύγανε πρωτοκλασσά τα στελέχη, μπήκανε τα Τσικό μέσα. Αφήνουμε πίσω το παλιό και πάμε στο καινούργιο και μου έχει τον Κουρουπί και όλο το συνοθήλευμα. Όχι, γιατί φύγανε πολλά στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ. Υπουργοί, πρώην κυβερνητικά στελέχη. Τα Τσικό ποια είναι? Ο Εμμανουηλίδης, ο Μορφίδης και ο πώς λένε, Παπαφιλίππου. Ακούς? Ναι, φυσικά. Θεωρώ ότι είναι νέα πρόσωπα. Είναι νέα πρόσωπα. Κοίταξε, η Νέα Δημοκρατία, πέρα από το ηλικιακό, είχε νέα πρόσωπα τα οποία μπορούσε να βάλει μέσα. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ, με το υπέρ της δραχμής και υπέρ του ευρώ, από τη στιγμή που βγήκαν μπροστά και είπαν ότι εμείς επιλέγουμε αυτό το πράγμα, δεν θέλουμε να έχουμε μια πιο ευρωσκεπτική αντίληψη στα πράγματα. Αυτό ερχόταν σε αντίθεση με ό,τι ψηφίσανε με το τρίτο μνημόνιο.
πώς θα γινότανε αλλιώς. Δεν κατάφερε δηλαδή να πείσει ο Λαφαζάνης ότι υπάρχει εναλλακτική για το όχι το οποίο έδωσε ο λαός στο δημοψήφισμα. Ρε Σταύρο, τώρα βγήκε η άλλη και έφτιαχνε, έκανε σποτάκι διαφημιστικό που της έσκασε η ρόδα και ο άλλος κρατούσε στο χέρι το πρόγραμμα της ΛΑΕ και του λέει εκείνο και τ' άλλο και στο τέλος γελάει, λες και είναι, τι να πω τώρα, άντε, δεν θέλω. Δεν θέλω γιατί... πια τώρα, μα είναι δυνατόν. Αυτή είναι η πολιτική. Ναι, αλλά μπορούσε και σε τρεις εβδομάδες τώρα να κάνει, να στήσει κόμμα, να κατέβει στις περιφέρειες, να βρει υποψηφίους. Δεν μπορούσε, αλλά μην κάνετε και τέτοια χαζά όμως. Λίγο σοβαρότητα εσύ ήθελες δηλαδή. Μα τώρα τι, ο κόσμος ζει πολύ άσχημα. Αυτοί κάνουν το χαβά του. Αναστασία, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, γιατί είχαμε, μια συζήτηση. Επιβεβαίωσε αυτό που σε έστειλα για, για τα ορυχεία για να ξεκλειδώσει το ΕΣΠΑ. Ναι, μου έστειλε ο Μιχάλης ένα... σελίδα... ξέρω, από το Υπουργείο λέει Εθνικής, πάει το Εθνικής, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ναι. Υπήρχε, λέει, υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο λέει ότι αναζητάνε χώρους για να κάνουν ταφή ραδιενεργών αποβλήτων. Ραδιενεργά κατάλοιπα, σκουπίδια, αυτό να πούμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, και αυτό είναι άθλιο. Αν ισχύει τελικά, είναι άθλιο. Άθλιο. Μάλιστα. Άθλιο. Εντάξει, εγώ δεν διαψεύδω αφού το τσεκάρατε. Σε όλη την επικράτεια. Απλά δεν θα μπορέσει να περάσει ποτέ αυτό το... Εύχομαι και ελπίζω, δηλαδή αρκεί ο κόσμος να το μάθει, οι Έλληνες να το μάθουν. Γιατί άμα δεν ξέρεις, δεν μπορείς να ξεσηκωθείς. Σωστό αυτό που λες. Έτσι. Άμα δεν ενημερωθείς, δεν ξέρεις να... Τώρα, Αναστασία, τώρα αυτά που θα περνάνε οι εφαρμοστικοί. Τώρα σήμερα ορκίζεται ο Τσίπρας, αύριο η κυβέρνηση, προχωράμε στη συνεργασία με τους ΑΝΕΛ. Και θα περάσουν οι εφαρμοστικοί μέσα από τη Βουλή. Τώρα δεν θα πρέπει να περνάνε με τα μεσονύκτια. Θα πρέπει να συζητούνται κανονικά, να γίνονται οι παρεμβάσεις και να βλέπουμε την πολιτική Τσίπρα που είπε ότι εγώ θα πάρω ισοδύναμα, δεν θα γίνει το μνημόνιο βρόγχος για τον μισθωτό και τον χαμηλόμισθο και τον συνταξιούχο. Ναι, θα τα πάρω και από τη Λαγκάρτ. Πώς το είπες? Εδώ είμαστε να το δούμε. Ναι, αυτό. Εύχομαι να κάνουν αυτό που λένε, αλλά για να δούμε. Δεν ξέρω. Δηλαδή, από εδώ και πέρα, δεν ξέρω τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Άμα θες να σου το πω εγώ λιγάκι έτσι παράξενα, ας πούμε, πώς το βλέπω εγώ. Αυτός ο φόρος που λένε για την ακίνητη περιουσία που θα γίνει στο περιουσιολόγιο, ήταν ο φόρος δεκάτης που είχαμε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που λεγόταν Varlik Vergisi. Αυτόν τον φόρο... Τότε τον λέγανε τον Οθωμανό οι Έλληνες, σφάξε με αγά μου να γιάσω. Εδώ λοιπόν, αν εφαρμοστεί αυτός στο περιουσιολόγιο, θα λέγεται ο φόρος φτάσαμε στο σε ψηφίζω αγά μου να ταρπάξω. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο σε ψηφίζω αγά μου να ταρπάξω. Όχι εμείς οι δανειστές. Άρα σε ψηφίζω εγώ εσένα αγά μου. Αγάς είναι αυτός ο οποίος νομοθετούσε, όπως ο Μάρτιν Φαβρέ, αυτός θα νομοθετεί. Άρα σε ψηφίζω, αγά μου, για να σταρπάξω. Αναστασία, κάνε μου ένα σχόλιο για τη δημοτική ενότητα εδώ της Καβάλας και το πώς είδες και το Πασόκ την πορεία του και τα μεγάλα ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Ανέβηκε πάρα πολύ, ειδικά στους Φιλίππους βλέπω εδώ 9,43. Και η Νέα Δημοκρατία δεύτερο κόμμα, 31 και 33,6 ο ΣΥΡΙΖΑ. Σου είχα πει έτσι κι αλλιώς πριν τις εκλογές ότι η περιοχή είναι συντηρητική. Αποτελείται κατά μεγάλη πλειοψηφία από ανθρώπους που είναι συντηρητικοί. Τώρα, το θέμα της Χρυσής Αυγής... Έχασε όμως η Νέα Δημοκρατία εδώ. Έχασε, είναι δεύτερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μπροστά. Έχασε, τώρα είναι... Και όλα είναι... Έχασε... Φύγανε δηλαδή και οι ηλικιωμένοι και κάποιοι δεν πήγαν και να ψηφίσουν καθόλου, δηλαδή δεν πήγαν καν. Βέβαια. Από αυτούς που δεν πήγαν να ψηφίσουν, πολλοί, χωρίς να λέμε για όλους αυτούς που δεν πήγαν, μια μεγάλη μερίδα από αυτούς που δεν πήγαν να ψηφίσουν,
ήταν άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως ήταν και από το ΠΑΣΟΚ άνθρωποι που δεν πήγαν να ψηφίσουν καθόλου. Έτσι δίνεται... Μπόνους στο πρώτο κόμμα. Έτσι βγαίνει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Όχι ότι εδώ πέρα ξαφνικά γίναν όλοι τους ΣΥΡΙΖΕΙ και αριστεροί. Μην τρελαθούμε. Έτσι. Τώρα το θέμα της Χρυσής Αυγής. Mm-hmm. Όσο θα τους συμπεριφέρονται έτσι, αποκλείοντάς τους, ο κόσμος θα πιστεύει ότι η Χρυσή Αυγή είναι κάτι σαν αντιστασιακοί επαναστάτες. Για κάντε μου πιο λιανά αυτό. Ότι δηλαδή όσο θα τους φτύνουν και θα τους βγάζουν στην απέξω, θα τους έχουν στην απέξω, ο κόσμος θα τους συντηρεί θεωρώντας τους ότι είναι κάτι, κάτι επαναστατικό, ρε παιδί μου, ότι αντιστέκονται σε μια... στη δύναμη της, της νέας τάξης πραγμάτων. Ξέρω εγώ κάπως έτσι. Δες το κάπως έτσι. Εγώ έτσι το βλέπω, δεν ξέρω. Όταν ξέρουν περί τίνος πρόκειται, όταν ο αρχηγός τους τους λέει ότι εγώ είμαι σπόρος από τους ηττημένους του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και φασίστας και εξακολουθούν... Εθνικοσοσιαλιστής και φασίστας, το είπε. Ακριβώς. Και εξακολουθούν να τους στηρίζουν. Δεν ξέρω, δηλαδή από εκεί και πέρα αυτή η κοινωνία κάτι θέλει να δείξει με αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί όλοι αυτοί που τον στηρίζουν να είναι εθνικοσοσιαλιστές και φασίστες. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Άλλο παίζει και πιστεύω ότι αυτό το άλλο είναι αυτό που σου λέω τώρα, αυτό που σου περιγράφω. Ότι δηλαδή με τον τρόπο που του συμπεριφέρεται αυτό το λεγόμενο και από τον Βενιζέλο δημοκρατικό τόξο, τους κάνει να μοιάζουν στα μάτια του Έλληνα που υποφέρει, ότι ρε εσύ κοίτα εδώ, αυτούς τους πολεμάνε, τους κάνουν ξέρω εγώ. Άρα είναι σαν εμένα που με πολεμάνε, mm-hmm. Άρα ας δώσω μια ψήφο σε αυτούς. Γιατί μοιάζουν πιο επαναστατημένοι και επαναστατικοί από τους υπόλοιπους. Η μακούβος της αδικίας είναι. Η μεγάλη σου, η παλιά σου αγάπη Αναστασία το Πασόκ, πώς ένιωσες χθες? Η παλιά μου αγάπη, όταν το λες και ήμασταν, τι να πω δηλαδή. Σε πλήγωσε. Είχες και μίσος πολύ και αγάπη πολύ. Αυτά ήταν αλληλένδετα για ένα χρονικό διάστημα. Κοίταξε να δεις. Μίσος, μην το λες μίσος. Δεν περιγράφεις τώρα μια σχέση ανθρώπινη. Yeah. Μιλάμε δηλαδή για μια σχέση που έχει κάποιος με το χώρο στον οποίο πιστεύει, έτσι. Πίστευε. Από εκεί και πέρα, ανθρώπινες συμπεριφορές ανθρώπων, καταστάσεις, επιλογές και στα πρόσωπα ακόμη, νοοτροπίες, όλα αυτά, με όλα αυτά εγώ δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Και γι' αυτό αποχώρησα. Δηλαδή δεν συνέχισα την... με τη φυσική μου παρουσία την σχέση μου αυτή με το ΠΑΣΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το ΠΑΣΟΚ, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Όσες φορές με βγάζεις, σου λέω και σου ξαναλέω ότι εμένα δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα μεγάλα και βαριά ονόματα πλέον, δεν με απασχολούν, απέδειξαν ότι είναι... Ναι, επειδή έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και πρέπει να εμπιστευόμαστε κάποια κόμματα... Αυτοί που είπαν όχι χθες και δεν πήγαν να ψηφίσουν οι μισοί Έλληνες περίπου, το μισό εκλογικό σώμα, θα πρέπει κάπου να σταθούν και η Αναστασία και ο Μιχάλης και όλοι οι υπόλοιποι που μας ακούν έξω. Κάπου πρέπει να εμπιστευτούν και κάποιους ανθρώπους. Δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια με το σκεπτικό δεν μας αρέσει κανένας να γυρνάμε την πλάτη και να αποφασίζουν το 35% από το 55% που πήρε την εντολή. Είναι κρίμα δηλαδή αυτό. Ας βρείτε στο ΠΑΣΟΚ και κάποια πρόσωπα να μην λένε ψέματα, να μην είναι λαμόγια και να μην είναι κλέφτες. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι στο δικό μου το χέρι. Εγώ μπήκα στο ΠΑΣΟΚ αγωνίστηκα, όσο αγωνίστηκα, έδωσα αυτό που είχα να δώσω, μπορούσα να δώσω πολύ περισσότερα. Τα είχα μέσα μου δηλαδή και μπορούσα να τα δώσω, έτσι. Δεν μου τα εκβίαζε κανένας να μου τα βγάλει με το σπανιό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν βλέπω ότι αυτά που συμβαίνουν εμένα δεν με εκφράζουν, τι θα κάνω δηλαδή, να μείνω εκεί και να κάνω την ΠΑΣΟΚΑ και να βρίζω το ΠΑΣΟΚ μέσα από το ΠΑΣΟΚ? Όχι, δεν γουστάρω. Είχα μια πιο ξεκάθαρη στάση, εγώ πιστεύω, απέναντί τους και τους είπα τελείωσε, παιδιά, μέχρι εδώ. Δεν κάνω ούτε το χαχαχά ούτε το χουχουχού και να τους αφήσω από την πλάτη να τους ρίχνω τα βέλη και τα μαχαίρια. Αυτοί όμως κάνανε τέτοιες κινήσεις. Όταν λέω αυτοί, εννοώ συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν μιλάω για όλο το ΠΑΣΟΚ, καλή μόνο. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι μέσα στο ΠΑΣΟΚ που δεν θα έπρεπε να είναι. Ναι, πάντως πρέπει να έχουμε όλοι μας το Plan B στην πολιτική. Αναστασία, το Plan B στην πολιτική, γιατί ο Τσίπρας τώρα λέει: εγώ συνεργάζομαι μόνο με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Με τους άλλους δεν συνεργάζομαι. Κάνανε ένα ψηφοδέλτιο, με συγχωρείς να συνεχίσω λίγο. Ναι. Κάνανε ένα ψηφοδέλτιο, 5 άτομα και ήταν 4 δικηγόροι. Δηλαδή, τι είναι το ΠΑΣΟΚ, δικηγόροι? Ναι, γι' αυτό. Τι είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατροί? Γι' αυτό, γι' αυτό,
Γι' αυτό και το τραγούδι που σε αφιέρωσε την περασμένη εβδομάδα ο Σταύρος, το «Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει», κανονικά το τραγούδι λέγεται «Σύνορα η απάτη δεν γνωρίζει». Έτσι. Και θα έπρεπε... Μην τα παραφράζεις όλα, Μιχάλη. Ωραία, θα έπρεπε να ο Καγκαίδης, ο Καγκαίδης περίμενε το πρωτοπαλίκαρο του Τσακλίδη, περίμενε 3 δεκαετίες για να μπει στο ψηφοδέλτιο ο άνθρωπος. Μην τον αδικείς τώρα, μην του γκρεμίζεις το όνειρο. Θα έπρεπε να βάλεις το τραγούδι του Λοΐζου, «Θεέ μου τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω, όσο η καρδιά και αλαχθαρά δεν θα σε ξαναψηφίσω». Εντάξει, το θέμα είναι ότι τέταρτο κόμμα είναι το Πασόκ και η Δημάρ. Δεν έπεισε η γεννηματά που έλεγε «θέλουμε να είμαστε η τρίτη δύναμη». Φυσικά. Έπρεπε, ήτανε πέρα από το ότι το Πασόκ ξέρει από εκλογές και η Δημάρ παρέπε. Αυτό που μετράει, Αναστασία, είναι και το timing. Ο Τσίπρας αποδείχθηκε στο timing πάρα πολύ πολιτικά ορθός. Δηλαδή του βγαίνουν αυτά τα οποία επιλέγει. Και έκανε και το φοβερότερο, γιατί είναι... Πύριος η νίκη που πέτυχε μετά από όλα αυτά που έγινε. Πρόσεξε λίγο. Του φύγανε όποιος και να μπαινε στο ψηφοδέλτιο, οποιοδήποτε νομού, οποιασδήποτε περιφέρειας, δημοτικής ενότητας, όποιος και να πήγαινε να ψηφίσει, ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τον ενδιέφερε από κάτω κανένας, τίποτα. Γι' αυτό αυτοί που φύγανε, έπρεπε η Καβάλα σήμερα να έχει τη Λαϊκή Ενότητα πρώτο κόμμα. Και είναι δέκατη. Δέκατη, πέρασε και ο Λεβέντης τον Ηλία, τον Ιωαννίδη και την Αλεξάνδρα Τσανάκα. Αυτό είναι κατάργια όμως. Όχι, δεν είναι κατάργια. Ο Λεβέντης 25 χρόνια ήταν εκεί, παρόν. Παρόν, έδινε το παρόν, γραφικός το λέγανε τον θα ένα. Θα τον δούμε τι θα κάνει στη Βουλή. Άμα γελάμε όταν ανεβαίνει, δεν θα χρειαστεί το Αλτσαντήρι και οι υπόλοιπες εκπομπές, οι χιουμοριστικές, ο Θέμος. Ούτε μοντάζ τα κάνουν, θα τα πέσουν απευθείας. Αγαπητέ Αναστασία, άκου λίγο κάτι που θα σου πω. Είναι μέσα από πολύ όρημη σκέψη αυτό που θα σου πω. Ότι τις εκλογές αυτές τις καθόρισαν οι δανειστές. Αυτοί κάνανε αλήθεια. Λοιπόν, οι δανειστές τι θέλουν αυτή τη στιγμή? Ξέρετε τι θέλουν, ρε παιδιά? Γι' αυτό έχουμε μνημονιακή κυβέρνηση. Θέλουν κάτι πάρα πολύ απλό. Να διαλύσουν το κράτος. Αυτό που τους ενοχλεί είναι το κράτος. Και θα είναι ένας χώρος με έναν πληθυσμό ο οποίος θα είναι τόσο χτυπημένος που δεν θα ξέρει πού να πάει. Διαλύοντας το κράτος, διαλύει τη χώρα ολόκληρη. Και θα διαλύσουν και τον αστικό κώδικα και τον ποινικό κώδικα. Με αυτά που θα φέρουν τώρα, έτσι. Λοιπόν, θα διαλύσουν με αυτό που είπα προηγουμένως, την Γενική Γραμματεία Εσόδων που την παίρνει στα χέρια του ο Μάρτιν Βαφρέι. Αυτός θα καθορίζει και την οικονομική πολιτική της χώρας. Αυτός θα δώσει και το... στους διαχειριστές του συστήματος σήμερα τον οικονομικό απολογισμό της Ελλάδας. Έτσι είναι, όταν παίρνει δάνεια ο άλλος εξεδρακώνει. Συγγνώμη, όλα αλλά αυτό λοιπόν, είναι. Διάλυση του κράτους, αυτό είναι. Εδώ που φτάσαμε. Κάτσε να τα δούμε λίγο αυτά. Μια στιγμή, Αναστασία, δεν είπε ο Τσίπρας ότι θα τα αφήσω το κράτος να διαλυθεί. Είπε ότι όποιο μέτρο είναι άδικο για το λαό δεν θα εφαρμοστεί και θα βρούμε αντίστοιχα ισοδύναμα. Και δεν υπάρχει δικαιολογία πια ότι διαπραγματεύομαι και έχω αφήσει πίσω ο κάθε υπουργός το ρόλο και φυσικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπουργική του καρέκλα. Τώρα κάθε υπουργός από αύριο... Αυτό που θα βρει ο Υπουργός Εργασίας για να μην κόψει μισθούς και συντάξεις. Ναι, αυτός που θα... αυτό είναι ισοδύναμο. Θα το κάνει αυτός ο αριστερός και εγώ θα το κρίνω μόλις το κάνει. Να δω τι ισοδύναμο μπορεί να πάει να πάρει τα χρήματα από έναν μεγαλοκεφαλαιούχο, ο οποίος τα χρωστάει. Απολύω τους καθαρίστρες και μπήκε στις 100 δόσεις. Μπήκε σε 100 δόσεις κάποιος που έχει εκείνη την περιουσία και χρωστάει κιόλας. Μπορεί να τα πάρει τώρα, μωρέ Μιχάλη. Πάντως εχθές ο Καμένος επιβεβαίωνε ξανά ότι θα χτυπηθούν αυτοί που φοροδιαφεύγουν, θα έρθουν πίσω λεφτά από τις μίζες των εξοπλιστικών. Η μόνιμη εποχή. Έδωσε τις ανάλογες υποσχέσεις στον κόσμο μετά τις εκλογές. Όπως το είπες πολύ καλά, έδωσε τις υποσχέσεις και θα περιμένουμε αυτές οι υποσχέσεις να γίνουν πράξη. Ακριβώς. Και χωρίς να ενταφιάζουν γερμανικά απόβλητα, να δοθούν και τα υπόλοιπα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Να επιστρέψουν τα χρήματα και να συνεχιστούν τα έργα. Και το κυριότερο, αυτό που λέμε πάντα και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε, να πάρει μπρος
και ο πρωτογενής τομέας πώς σε αυτή θα πάρει προσχωρήσει έσοδα όταν τα αεροδρόμια, εδώ το δικό μας, 14 αεροδρόμια, το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης και όλα τα άλλα τα έχουν πάρει η Fraport. Πώς θα έχεις έσοδα? Μέσα σε 2 χρόνια τα έσοδα του αεροδρομίου τα δώσανε, τα πήρανε, τα πουλήσανε. Με αυτό το αεροδρόμιο ήδη και όλα μαζί είχαν γύρω στα 3 δις το χρόνο έσοδα. Λοιπόν, και τα δίνεις για 1,2 δις. Για ένα, αν είναι να γίνει σαν το Ελευθέριος Βενιζέλος, να πάρει χόκτη στην λειτουργία του αεροδρομίου για πόσα, 99 χρόνια, πόσα δίνει. Ναι, τόσο 99. Λοιπόν, και να μην πληρώνουν ΦΠΑ στο ελληνικό κράτος, τι σοϊ επένδυση θα είναι αυτή, να πάρει τα αεροδρόμια η Fraport και αν δεν πληρώνει, είναι μια πολύ καλή εταιρεία αυτή η Fraport, η οποία δεν έχει χρέη, έχει κέρδη απέναντίας, αλλά αν γίνει σαν τη χόκτη στην Ελλάδα. Για τη Fraport μιλάς. Η Fraport έχει μόνιμα δικαστήρια με τις Φιλιππίνες. Για το αεροδρόμιο των Φιλιππίνων, στις Φιλιππίνες που στη Μανίλα που έκανε. Fraport. Η Fraport. Ναι. Βέβαια. Ακόμα στα δικαστήρια είναι, στα αγγλικά δικαστήρια είναι. Βέβαια. Ζητάνε αποζημίωση για αυτά που έχει κάνει στο αεροδρόμιο στη Μανίλα. Ένα αυτό. Δεύτερο. Δηλαδή. Κάνει το χωροταξικό για να πουλήσει τα λιμάνια. Χαμπάρι δεν το πήρε κανένας. Και πάμε και ψηφίζουμε τους ίδιους. Μπράβο μας. Ναι, αυτό είναι ξερυφή. Λέγανε, έβλεπα εχθές που διασκέδαζαν έτσι που το γλένταγαν οι οπαδοί του, του ΣΥΡΙΖΑ, και λέω ρε γαμώτο, κοίτα να δεις, δηλαδή τον ψήφισαν τον Γενάρη γιατί ήταν αντιμνημονιακός, έτσι, ναι. Τον ψήφισαν γιατί ήταν αντιμνημονιακός, ναι. Έρχεται μέσα στον Αύγουστο και ψηφίζει και κάνει ένα μνημόνιο τρισχυρότερο από τα υπόλοιπα, από τα άλλα, τα προηγούμενα δύο. Και πάλι γλεντάνε οι οπαδοί του, ναι, που κέρδισε τις εκλογές ως μνημονιακός. Δεν βγάζεις άκρη. Ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής έχει γίνει. Δεν βγάζεις άκρη. Εγώ δεν βγάζω άκρη. Δηλαδή, με ρωτάς, Σταύρο, εσύ για το Πασόκ. Ναι, εγώ το πρωί έπαιξα και το χθεσινό από την Κλαθμόνος που πανηγύριζε με τους οπαδούς και με τον Καμένο. Έπαιξα και 25 Γενάρη. Έπαιξα και από τα προπήλαια. Η μισή ήταν Ιταλή στην Κλαθμόνος, έτσι. Ιταλοί ήταν, που ήρθαν από Ιταλία. Δεν κακό να είναι και Ιταλοί. Τους κατάλαβα, Ευρωπαίοι. Ήταν δύο γυναίκες με σηκωμένες τις άτριχες μασχάλες. Ευρωπαίοι είμαστε. Δεν ξυρίζουν τις μασχάλες. Δεν πειράζει, να μην ξυρίζουν. Ευρωπαίοι είμαστε. Πρωί-πρωί με τις μασχάλες. Ευρωπαίοι είμαστε, Μιχάλη. Εγώ όπως λέω, όπως με ρωτάς και σου απαντάω, εγώ ξεκαθάρισα τη θέση μου με το Πασόκ το οποίο ψήφιζα τόσο καιρό. Γιατί είπα ότι δεν μπορώ να έχω σχέσεις περίεργες με αυτό το χώρο. Αυτοί οι άνθρωποι τι στο καλό κάνουν, δηλαδή τελικά είναι ρωτή. Δεν υπήρχε αντίπαλο, Αναστασία, δεν υπήρχε αντίπαλο δέος. Ο Μεμαράκης δεν μπορούσε να πείσει. Οι υπόλοιποι δεν είχαν το χρόνο να φτάσουν και να επικοινωνήσουν τις απόψεις τους. Κακά τα ψέματα, ο Τσίπρας τα έκανε όλα σε πάρα πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Και αυτό που έγινε και είναι το... γιατί έχουμε μια από τα ίδια πάλι, Ανέλ και ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν... Και μακάρι, ναι, να πετύχουν και να εφαρμόσουν αυτό που πρέπει να εφαρμόσουν υπέρ του λαού και όχι υπέρ των μνημονίων. Και μόνο των κακών όρων του μνημονίου, για να είμαστε ξεκάθαροι. Από την, αφού έτσι θα ζήσουμε. Σε ευρωπαϊκό περιβάλλον, αλλά αυτό που πέτυχε, ναι, και από σήμερα εγώ δεν θα έχω ούτε Βαρουφάκη, ούτε Λαφαζάνη, ούτε Κωνσταντοπούλου. Τέλος, Κωνσταντοπούλου θα έχουμε μέχρι να γίνει η αντικατάστασή της από το Προεδρείο της Βουλής. Ναι. Αλλά αυτοί όλοι χάνονται. Χάνονται. Και αναρωτιέσαι και λες, αφού πάλι έχουμε μία από τα ίδια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, γιατί κάνανε εκλογές, δηλαδή δεν μπορούσαν να δουν δύο-τρεις συγκεκριμένους βουλευτές να τους πάρουν μαζί τους χωρίς να γίνουν εκλογές? Για να συντρίψουν το όχι. Δύο-τρεις βουλευτές. Για να συντρίψουν το όχι. Και το συνέτριψαν. Άρα δεν σκέφτηκαν αυτό που λέγανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ήθελε επιβεβαίωση κτλ. Αυτά που ακούγαμε τα χαζά. Άρα έγινε για συγκεκριμένους λόγους. Αυτό, όπως λέει ο Μιχάλης, να συντριβούν οι... Το 61%. Οι αντίθετοι, οι της αντίθετης άποψης. Είναι. Αυτό έγινε. Πολλά αυτά που μπορούμε να κουβεντιάζουμε είναι η επομένη των εκλογών σήμερα. 21η του Σεπτέμβρη 2015, κανένας δεν μπορεί να πει με ασφάλεια και με σιγουριά ότι θα πάμε για τετραετία, και το κυριότερο, κανένας δεν μπορεί να πει ότι είναι με ροδοπέταλα στρωμένη η υπόλοιπη περίοδος χρονική μέχρι τέλος του 16, του 15 πρώτα, και μετά του 16 που θα έχουμε
την πλήρη ανάπτυξη όλων αυτών των όρων που υπογράψαμε. Μην ξεχνάμε ότι είναι τριετές το μνημόνιο. Δεν είναι ούτε εξάμηνο, ούτε δωδεκάμηνο. Τριετές. Και πρέπει εντός των τριών ετών να πετύχουμε όλα αυτά για τα οποία ξέρεις πολύ καλά ότι είναι πολύ δύσκολο, γιατί πέντε χρόνια οι προηγούμενοι δεν πέτυχαν τίποτα. Τώρα τουλάχιστον δεν θα έχει διαπραγμάτευση ο Τσίπρας, αλλά θα έχει τη δυνατότητα να παράξει πολιτική. Για να δούμε αυτή η πολιτική, αν θα μπει στις συμπληγάδες των μνημονίων και θα τελειώσει το αριστερό και θα παρουσιαστεί η πραγματική εικόνα, ή αν θα περάσει και θα δώσει μια άλλη προοπτική, γιατί τώρα εδώ ακολουθούν και εκλογές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα έχουμε και άλλα μηνύματα και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες των αντίστοιχων ΣΥΡΙΖΕΟΝ εκεί. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Άμα περιμένω εγώ να με σώσω ο Ισπανός, κάηκαν. Όλοι οι Ευρωπαίοι είμαστε στην Ευρώπη. Δεν είμαστε μόνο οι Έλληνες. Μιχάλη, όλοι μας. Τώρα, έχει κλείσει. Ο Μιχάλης είναι στεναχωρημένος. Αναστασία, είναι στεναχωρημένος ο Μιχάλης. Γιατί έκλεισε και η παρένθεση προς το παρόν για τη δραχμή. Φαίνεται ότι ο κόσμος δεν επιλέγει, έστω και με όλα αυτά που άκουσε, δεν επιλέγει τη δραχμή. Δεν επιλέγει. Να γυρίσουμε στη δραχμή. Θέλουν, δεν θέλουν, θα γυρίσουμε. Έβγαινε ο Λαφαζάνης και έλεγε την εξής βλακεία. Το 62% είναι ποσοστό της δικής του νέας φρέσκιας παράταξης. Παιδιά, ή λέτε χαζά. Έτσι είναι. Το 62% ήταν πόσος λαός, πόσος κόσμος. Είναι δυνατόν αυτό το 62% να μην τον στήριζε τον Λαφαζάνη και για να τον έφερνε πρώτο σε αυτές τις εκλογές? Πού είναι το 62%? Γιατί δεν το στήριξαν, αφού ήταν του Λαφαζάνη άνθρωποι? Είναι δυνατόν? Είπε χαζά ο Λαφαζάνη. Καραγκιουζλίκια. Έχασε δηλαδή και τους ψήφους που είχε, μου λες τώρα. Βέβαια, τώρα τι να λέμε σοβαρά. Ποιος έχει 62% ρε Σταύρο? Τι λένε τώρα, πλάκα μας κάνουν? 62% ήταν του Λαφαζάνη. Πήγα και εγώ και ψήφισα όχι, γιατί εγώ ήμουν του Λαφαζάνη. Τι σχέση είχα εγώ με τον Λαφαζάνη? Και πόσοι ήταν έτσι? Πόσος κόσμος, πόσες χιλιάδες, πόσος πληθυσμός ήταν έτσι? Τι λέμε τώρα? Πολλά είπαν, αμετροέπειες, πολλά λόγια, πολλά, πάρα πολλά. Και αυτό συνεχίζεται στις ελληνικές εκλογές γενικώς. Δεν κάνει. Βλάπτει αυτό. Μη λες πολλά λόγια. Και αυτός τώρα, ο Τσίπρας, υποσχέσεις, να σηκώσουμε τον ήλιο ψηλά πάνω στην Ελλάδα και χαζά, δηλαδή ο μπρος βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα που γράφει ο Σικελιανός. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν είναι έτσι. Ο κόσμος υποφέρει. Μη λέτε χαζά. Μην κάνετε τους ποιητές. Αφήστε τα ποιήματα για τους ποιητές. Εσείς πράξτε πολιτικά. Παράξτε πολιτική. Κάντε έργο πολιτικό. Πώς θα το κάνουν το έργο το πολιτικό, ρε Σία, Αναστασία, από τη στιγμή που είμαστε απικία χρέους? Ας δούμε έναν τρόπο, ρε Σία, Μιχάλη. Υποτίθεται ότι είναι έξυπνοι. Αυτοί είναι ξυπνότεροι από εμάς και γι' αυτό τους ψηφίζουμε. Ας βρουν έναν τρόπο. Ας κάνουν κάτι. Γιατί εδώ πέρα τις τελευταίες δεκαετίες έχουν εναποθέσει όχι τις ελπίδες τους, έχουν αράξει, ας πούμε, έχουν επαναπαυθεί και δεν τους ενδιαφέρει. Σου λέει εντάξει, αυτοί είμαστε, οκ, okay, τέλος. Εντάξει, θα πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας και να βάλουμε όλοι έτσι πολύ σοβαρά, και αν και ο Έλληνας είναι έτοιμος για να δεχθεί όλες αυτές τις αλλαγές, Αναστασία, Πες το και αυτό, γιατί αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός. Σου λέει ο άλλος χθες, εγώ τώρα άστους μωρέ τώρα. Δηλαδή, σαν να λέει, δεν με ενδιαφέρει το μέλλον το δικό μου και των παιδιών μου τώρα. Εγώ δεν βρίσκω κανένα, σάπιο όλο το σύστημα, κάθομαι σπίτι μου. Αυτό είναι όμως, οι νόμοι θα εφαρμοστούν και στον ίδιο νόμο. Φυσικά θα εφαρμοστούν. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει καινή λογική? Πήγαινε και ψήφισε κάτι, ρε παιδί μου. Ρίξε το ψήφο σου, βάλε λευκό, κάτι, οτιδήποτε. Τώρα εδώ, πάνω σε αυτό που λες, εγώ πρέπει να... όχι να ευχαριστήσω. Τέλος πάντων, φαίνεται η διαφορά του ανθρώπου που ψηφίζει Πασόκ και του ανθρώπου που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, οι Πασόκοι έριξαν τα ποσοστά του κόμματος του συγκεκριμένου στο 4-5, τώρα πήρε πόσο, τέλος πάντων έβγαλε 17 βουλευτές. Λοιπόν, τιμώρησε με την ψήφο του, και βλέπεις η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμη πορωμένη.
έγιναν όσα έγιναν και ακόμη είναι πορωμένοι. Εσείς πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ευθύνες για το κατάντημα της χώρας? Ας βγει ένας λογικός άνθρωπος, λογικός όμως, έτσι, και ας μου πει ότι όχι. Η Νέα Δημοκρατία δεν φταίει για αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Και φταίει μόνο το Πασόκ. Αλλά επισημαίνω τη διαφορά των ψηφοφόρων του ενός κόμματος με του άλλου. Α, ναι, εντάξει, κατάλαβα τι εννοείς. Ότι αυτή θα βγει πρώτα η ψυχή τους και μετά η ιδεολογία. Εντάξει, ναι. Αν όμως είχαμε έναν αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία, Αναστασία, και έβλεπε ο Νεοδημοκράτης έναν αρχηγό που έλεγε: έλα δω ρε, αυτή η λίστα τι, καθαρίζω, ένας, δύο, τρεις φεύγουν, ποιοι είναι εκεί, ποια, έχουμε ποια πρόσωπα, βάζω μέσα, και είχε κάνει αυτό που θέλει ο Νεοδημοκράτης και που έκανε και η Φόφη Γεννηματά σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα. Έβαλε κάποια πρόσωπα, άλλαξε κάποια πραγματάκια, συνεργάστηκε με τη Δημάρ, έκανε ένα άνοιγμα σε κάποια άλλα κινήματα. Αν είχε κι άλλο χρόνο, μπορεί να άνοιγε κι άλλο αυτή η βεντάλια. Δηλαδή, θέλουν συνεργασίες οι πολίτες. Και θέλουν να κάτσουν κάτω οι πολιτικοί και να συνεργάζονται για το καλό της χώρας. Δεν υπάρχει αυτό πια το παλιό. Δεν γίνεται όμως. Πρέπει να γίνει. Ας μάθουμε να το κάνουν, ρε Σταύρο. Εντάξει, εγώ σκέφτομαι το σενάριο. Το σενάριο να μην έμπαινε μέσα ο Καμένος στη Βουλή. Σκέψου τι θα γινόταν σήμερα στη χώρα, ε. Δες το και αυτό έτσι λίγο. Δηλαδή τι θα γινότανε αν δεν έμπαινε, δεν κατάλαβα. Ναι, θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση ο Τσίπρας. Μα αφού όλοι είναι μνημονιακοί, θα σχημάτιζε με κάποιον άλλο. Θα κάνει με κάποιους άλλους. Αφού το κάποιους άλλους. Θα έπαιρνε το Λεβέντε και τελείωσε. Όχι, μπορεί να μην ήταν ο Λεβέντης, θα ήταν κάποιος άλλος. Γιατί αν δεν μπορούσε, αν δεν ήταν ο Καμένος, δηλαδή θα πήγαινε ξανά σε εκλογές. Πλάκα μας κάνει. Όχι, όχι. Θα συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία. Ούτως ή άλλως θα συνεργαστούν. Θα δεις, θα φέρνουν νόμους. Θα φέρνουν νόμους και θα τους ψηφίζουν 200. Εδώ θα είμαστε και θα δείτε ότι πάρα πολλοί Σιριζέοι από τους 145 δεν θα πηγαίνει η καρδιά τους σε κάποιους εφαρμοστικούς. Δεν θα μπορούν να αντέχουν την κατακραυγή του κόσμου αν πάνε να περάσουν σκληρά μέτρα ξανά στον ελληνικό λαό. Μόνο οι 53 είναι. Ο Εμμανουηλίδης μια χαρά άντεξε. Δεν άντεξε, ο Τάκης άντεξε, ο Ηλίας. Ο Ηλίας δεν άντεξε, η Αλεξάνδρα δεν άνεξε, άντεξε. Αυτό λέω. Άρα πόσοι Ηλίες. Τον θα δούμε. Και... τον Μορφίδη και τον Παπαφιλίππου θα δούμε. Γι' αυτό το λέω. Θα έχουμε θέματα πάλι. Δεν είναι. Λέει 53, μην τους, να τους υπολογίζετε. Ο Καραγιαννίδης στη Δράμα που επανεξελέγει, θυμάσαι, έλεγε στο ένα παρόν, στο άλλο έλεγε όχι, στο άλλο έλεγε ναι. Δηλαδή θα έχουμε θέματα. Θα υπάρχουν μέσα. Στην βουλευτική ομάδα θα είναι ένα καζάνι που βράζει. Θα έχουμε θέματα. Οι 53, μην τους ξεχνάτε αυτούς. Δεν τους ξεχνάει κανένας τώρα. Μιλάμε για πρωτοκλασσάτα στελέχη. Τώρα, τίποτα άλλο, Αναστασία, έχουμε από την περιοχή? Όχι. Ήσυχα. Σηκωθήκαμε όλοι, δουλεύουμε κανονικά Δευτέρα, όσοι έχουμε δουλειά. Λοιπόν, τι ήθελε να κάνουμε δηλαδή. Να κλαίμε τη μοίρα μας. Και ο καιρός μας πάει περίφημα ακόμα. Ναι, καλώς. Αν και είπαν ότι θα αλλάξει από σήμερα, αλλά για να δούμε. Ναι, έτσι είπαν, αλλά μήπως διαψευστούν, για να δούμε. Μπορεί τα απογευματάκι να αρχίσει να καλά, για να δούμε. Εσύ κάτω η θάλασσα είναι ήρεμη, Μιχάλη, στην Ερακλίτσα. Cool. Ναι, έβγαλε ένα αεράκι, τώρα το κόψε, μια χαρά είναι. Άντε, εντάξει, όλα καλά έχει να πάνε. Την Τρίενα έχει ο Μιχάλης και την Καλμάρη. Θέλει, δεν θέλει, θάλασσα είναι. Τώρα είμαστε τώρα θα ηρεμήσει λίγο αυτές τις μέρες για να δει και τα αποτελέσματα στο σύνολο. Να ξεκουραστώ λιγάκι γιατί κουράστηκα πολύ. Ακριβώς. Αν τα ραδιενεργά. Κατάλοιπα τα είπα προηγουμένως, τα απόβλητα μας έρθουν κατά εδώ, θα σου πω εγώ εσένα. Ευχαριστώ Μιχάλη, ευχαριστώ Αναστασία. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλημέρα.